εκεί το ίδιο που από πέρσι. Ξεκινάνε οι εγγραφές 10 Μαΐου, τελειώνουν 30 Μαΐου, σε αυτές τις 31, σε αυτές τις 20 μέρες οι γονείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του βρέφου Σωτήρου Νηπίου, τους πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα μας, που υπάρχει ιστοσελίδα του νομικού προσώπου. Εκεί αναφέρονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να μπουν. Υπάρχει δίπλα η πλατφόρμα, το Press School, και το μόνο που θα βρούνε πρόβλημα είναι το εκαθαριστικό της εφορίας, το οποίο ή δεν την έχουν υποβάλει ακόμα ή όσοι έχουν υποβάλει δεν έχει καθαρίσει. Αυτό υπήρχε πάντα. Ανέκαθεν γινόταν, μας το φέρναζε όταν, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μεγάλο χρονοδιάγραμμα για να βγουν τα αποτελέσματα, να εξεταστούν. Οπότε οι γονείς χειρόγραφα θα πάνε στην υπηρεσία, στην κεντρική υπηρεσία στην Καλουτά, θα προσκομίσουν αυτό που τους λείπει και είναι οκ. Okay. Τα αποτελέσματα περίπου... διακόπτω, ναι. Και με email μπορούν να το στείλουν στο email του παιδικού σταθμού στην Καλουτά. Τα αποτελέσματα θα βγουν γύρω στον... μπορεί και τέλη Ιουλίου, μπορεί και τέλη Αυγούστου. Αυτό θα εξαρτηθεί από το χρονοδιάγραμμα που θα υπάρχει για την υποβολή των δικαιολογητικών για το ΕΣΠΑ. Ο αριθμός των παιδιών θα είναι ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια ή έχει αλλάξει κάτι? Σε αυτό θα σας απαντήσει η Μαρία, πώς το... Αυτό θα εξαρτηθεί από ένα πρόγραμμα που έχουμε σε διαδικασία αυτή τη στιγμή και τρέχει, σχετικά με την προσαρμογή των παιδικών σταθμών στο Προεδρικό Διάταγμα 99 του 2017. Πρέπει να γίνουν οι προσαρμογές γιατί υπάρχει ένα χρονικό όριο. Ήδη νομίζω και ο ανάδοχος, θα ξέρει καλύτερα η διοίκηση μας, έχει αναλάβει το έργο. Ναι. Δεν ξέρω πότε θα το ξεκινήσουν, λογικά μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε από ποιο παιδικό θα ξεκινήσουμε. Αν δούμε ότι υπάρχει κάποιο θέμα, πρόβλημα και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλα τα βρέφη και νήπια του συγκεκριμένου παιδικού που θα ξεκινήσουν, θα υπάρχουν σίγουρα κάποιες... Διότι όλα αυτά της οικονομίας και ελοχεύει ο κίνδυνος, αν υπάρχουν επισκευαστικές εργασίες σε ένα παιδικό, που όντας εργοτάξιο δεν μπορεί να έχει τα παιδιά, το έλλειμμα στα έσοδα και το γεγονός, τεράτο το γεγονός ότι θα μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες προς τους γονείς, ας πούμε, το έλλειμμα στα έσοδα, ενώ ταυτόχρονα να δίνουμε όλες τις μισοδοσίες, μπορεί να δημιουργήσει ένα οικονομικό έλλειμμα. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε και φυσικά πρώτο να συνεχίσουμε να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες προς τους γονείς να έχουν τα παιδιά εκεί πέρα. Τώρα στο Βαρβάση πάνω τα παιδικά όνειρα, μετά την αποχώρηση που κάνανε ο παιδικός σταθμός με ρομπογέ, σκέφτηκα και εγώ προχθές, είναι τεράστια η χώρη. Εκεί μπορούμε να στεγάσουμε τα βρεφικά τμήματα. Οπότε άρα αυξάνουμε, θα εξαρτηθεί όμως από το έργο που είπε προηγουμένως ο διευθυντής, να δούμε πώς θα... Θα είμαστε στα πλαίσια αυτά να έχουν γίνει επίσκεψεις βεβαίως και θα ενδιαφέρον του κόσμου υπάρχει. Οπότε νομίζω... δηλαδή μπορεί και στην πορεία του χρόνου να δούμε μια συμπληρωματική προκήρυξη εφόσον προχωρήσουν οι επισκευές δηλαδή και ανοίξουν τμήματα. Όχι, αυτό είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε αντλούσει όλα μας τα τμήματα. Αυτό πρέπει να υπάρξει καλή θέληση και από τους επιβλέποντες των τεχνικών υπηρεσιών και από τον ανάδοχο του έργου που νομίζω ότι υπάρχουν μέχρι τώρα. Οι πρώτες επαφές είναι πάρα πολύ θετικές, ώστε να γίνει τη σωστή χρονική στιγμή και με τον σωστό τρόπο επισκευές, να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε τους παιδικούς και για το καλό των ωφελουμένων και για το καλό της υπηρεσίας και των οικονομικών δεδομένων μας. Αναφορικά τώρα με ζητήματα ύψος προσωπικού που έχουν τις προηγούμενες. Πριν πάμε σε αυτό, μια συμπληρωματική, αν έχει αλλάξει κάτι, επειδή μιλάμε για τροφή, αν έχει αλλάξει κάτι στα εισοδηματικά κριτήρια για τους γονείς. Παραμείναν τα ίδια. Είναι τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς. Και το ύψος των τροφείων και τα δικαιολογητικά και όλα.